αστυνομικοί στην Πάτρα έχουν πέσει στη μάχη κατά της εξάπλωσης του κορονοϊού και με κάθε τρόπο καλούν τους πολίτες να παραμείνουν σπίτι. Ωστόσο, όπως φαίνεται κυρίως στις πρωινές ώρες, σε αρκετά σημεία της πόλης ο κόσμος κυκλοφορεί, με τα σημεία που παρουσιάζουν την μεγαλύτερη κίνηση να είναι σούπερ μάρκετ, τράπεζες και καταστήματα τροφίμων όπως φούρτι και μίνι μάρκετ. Οι τράπεζες όμως συνεχίζουν να έχουν την τιμητική τους, αλλά από τους πολίτες τις αποστάσεις μεταξύ τους. Παρά τις συνεχείς εκκλήσεις των ειδικών να παραμείνει ο κόσμος στο σπίτι του και να αποφεύγει τις περίτες βόλτες και εξόδους προκειμένου να περιοριστεί η μετάδοση του κορονοϊού. Πολλοί πολίτες επιμένουν να κάνουν το αντίθετο και πλέον η κυβέρνηση εξετάζει πιο αυστηρά μέτρα στον περιορισμό των μετακινήσεων. Χθες, 2 Απριλίου, στη Δυτική Ελλάδα μόνον επιβεβαιώθηκαν συνολικά 166 παραβάσεις και επιβλήθηκαν ισάριθμα πρόστιμα.